Σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς του Δήμου Ορεστιάδας και της Σύφνου, το Εργαστήριο Πολιτισμού Το Γέννημα διοργάνωσε στη Νέα Βίσα την εκδήλωση «Τοπική Γαστρονομία». Επίσης έγινε η παρουσίαση εθήμων της Αποκριάς της Θράκης και της Σύφνου, την οποία εκπροσώπησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του νησιού. Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Νέα Βίσα οι τριήμερες εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Εργαστήριο Πολιτισμού Το Γέννημα σε συνεργασία με συλλόγους της περιοχής. Συγκεκριμένα, στις εκδηλώσεις πήραν μέρος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σύφνου που ήταν φιλοξενούμενος, ο Σύλλογος Γυναικών Πύργου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσας Στέφανος Καρθοδωρής, ο Σύλλογος Δράσεων Νεοχωρίου Άγιος Αθανάσιος και το Γέννημα. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βίσα είχε τίτλο «Τοπική Γαστρονομία. Προβλήθηκαν τοπικά προϊόντα και φαγητά τόσο της Θράκης όσο και των Κυκλάδων. Ακολούθησε μπουφές και γλέντ για όλο τον κόσμο με τη συνοδεία του μουσικού σχήματος Ακριτικός Ήχος και των μουσικών της Σύφνου και χορός για όλους». Οι εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Γενικά οι εντυπώσεις από το τριήμερο που είμαστε εδώ είναι εξαιρετικές. Ήταν πολύ μεγάλο βήμα να έρθουμε από τόσο νότια, να ανέβουμε τόσο βόρεια στην άκρη της Ελλάδας. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση του Συλλόγου Γέννημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ζήνα που ήρθε σε επικοινωνία μαζί μας για να μας φέρει από τόσο μακριά. Είχε πολύ καλά επιχειρήματα και το κατάφερε, πραγματικά το κατάφερε. Τώρα για τη σημερινή εκδήλωση, τι να πω για τη φιλοξενία όλων των συλλόγων, για το πώς, δηλαδή δεν προλαβαίναμε να ζητήσουμε κάτι και το είχαμε πριν το σκεφτούμε καν. Όλα πάρα πολύ ωραία, φοβερά, δηλαδή, και σας περιμένουμε πραγματικά να έρθετε κι εσείς κάτω στη Σύφνο, σας περιμένουμε στο φεστιβάλ του Τσελεμεντέ, που είναι το 14ο φέτος, να δείτε τη γαστρονομία, έχουμε γαστρονομία, την κυκλαδίτικη γαστρονομία και από όλη την Ελλάδα, και γιατί όχι και από τη Θράκη. Για τις πανέμορφες και πλούσιες φορεσιές της Σύφνου μίλησε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Αντάρτης. Να σας πω δύο πράγματα για τη φορεσιά που φοράνε τα παιδιά. Τα παιδιά φοράνε μία φορεσιά η οποία φορέθηκε στην αυλή της Βασίλισσας Όλγας. Είναι μία περίοδο που φορέθηκε αυτή η φορεσιά. Είναι αστική, είναι ευρωπαϊκή στην ουσία, δηλαδή αυτή έχει έρθει φορεσιά από την Ευρώπη. Είναι το στυλ είναι μπαρόκ και φορέθηκε γύρω στο 1860, από το 1860 μέχρι το 1900. Και βέβαια δείχνει τον πλούτο, γιατί η Σύφνος τότε είχε πάρα πολύ πλούτο. Η Σύφνος έχει λατομία χρυσού, μεταλλεία χρυσού, και υπήρχαν πάρα πολλοί προύχοντες. Βέβαια μιλάμε για μια φορεσιά που τη φοράγανε οι προύχοντες του τόπου, έτσι. Υπάρχουν και άλλες φορεσιές, οι οποίες είναι σε πιο κοντό μέγεθος, με βαρβακερά υφάσματα, όχι με ταξωτά, που το φοράγανε άλλες τάξεις στη Σύφνο. Τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φιλοξενία στον Εύρο είχαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου. Ήταν πολύ όμορφα, μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία σας από τη δικιά μας. Ενώ ακόμα και οι χωροί σας έχουν άλλο ρυθμό, άλλο στυλ. Μας άρεσε πάρα πολύ, αφού αυτό λέγαμε πριν ότι άξιζε και το ξενύχτη που έχουμε κάνει και όλα. Έχουμε δει πολλά μέρη και μας άρεσε να πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και το ταξίδι και όλη η κούραση. Άξιζε τον κόπο. Περάσαμε ωραία και οι εκδηλώσεις αυτές ήταν πολύ ωραία. Και ευχαριστηθήκαμε πολύ για τη ζεστή υποδοχή. Εμείς εντυπωσιαστήκαμε από τις πανέμορφες φορεσιές σας. Κρατάτε αυτά την παράδοση όσο μπορείτε στο νησί. Ναι, την κρατάμε πάρα πολύ, ασχολούμαστε πάρα πολύ από τα φαγητά και εμείς από μικρή χορεύουμε στο σύλλογο, τον στηρίζουμε. Μας αρέσει και όλα και τις φορεσίες αυτές. Κάθε φορά βρίσκουμε και κάτι παραπάνω ή ψαχνόμαστε για να μας, δηλαδή μας βοηθάνε και από το σύλλογο Αντάρτης, ο κ. Βασίλης, για τις φορεσιές, για να μπορέσουμε να τις μάθουμε και εμείς και να το συνεχίσουμε αυτό. Γενικά η νεολαία ασχολείται και συνεχίζει και γίνονται και μαθήματα στους μικρότερους ώστε να συνεχίσει η παράδοση και να μην χαθεί το νησιού. Τώρα σας περιμένουμε στο φεστιβάλ μας, στο Σεπτέμβρη, στο φεστιβάλ του Τσελεμεντέ, να έρθετε, να σας δείξουμε τώρα εμείς τα έθιμά μας και να σας περιποιηθούμε. Τη μαγειρική, τα χορευτικά, έθιμα του γάμου, διάφορα τα. Ο αύριος χώρος της εκκλησίας πλημμύρισε από κόσμο, τόσο από τη Βίσα όσο και από τα γύρω χωριά, καθώς επίσης και από μέλη συλλόγων της περιοχής. Βρισκόμαστε σε μια εκδήλωση στο χωριό της Νέας Βίζας, εξαιρετική διοργάνωση, συνδιοργάνωση μάλλον, με τους καλεσμένους από το όμορφο νησί της Σύφνου. Νομίζω ότι συνετέλεσε και ο καιρός που είναι πάρα πολύ καλός, πολλά τα εδέσματα. Καλά η φιλοξενία των κυριών εδώ στη Νέα Βίζα νομίζω ότι
είναι γνωστή στις πάσεις και εμείς που ήρθαμε σαν καλεσμένοι νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας και διασκεδάζουμε μέχρι όσο αργά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθε τόσος πάρα πολλοί κόσμος και η συνεργασία με τους υπόλοιπους συλλόγους, αλλά χαρήκαμε και με τα παιδιά της Ίφνου, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλά νέα παιδιά ασχολούνται και εκεί με την παράδοση και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γέμισε το χωριό μας με κόσμο. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους όσους συντελέσατε σε αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, αυτή την υπέροχη μέρα. Εμείς σαν σύλλογος και σαν άνθρωποι της Νέας Βίσας προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε τα ήθη, τα έθιμα, τον κόσμο μας, να φέρουμε ξένο κόσμο, να μάθει ποιοι είμαστε. Το σκοπός του συλλόγου μας και γενικά των βισιωτών είναι να μας μάθουν όλοι και να μας ξέρουν όπως τους αγαπάμε, να μας αγαπάμε.